Εντάξει, ήταν πολύ καλό το παιχνίδι. Δικαιούμασταν το κύπελο. Ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το είδε όλος ο κόσμος. Θα ήταν πολύ κρίμα με μια ευκαιρία, μια μισή ευκαιρία που έκανε το Βουγατσικό να μας έπαιρνε αυτό το κύπελο. Αλλά ήταν πολύ καλή και αυτή η ομάδα. Εμείς ήμασταν πολύ καλοί και δικαιούμασταν από την αρχή αυτό το τρόπαιο. Το χωριό έχει 40 χρόνια να πάρει αυτό το κύπελο. Θα το χαρούμε. Είναι των παιδιών. Τα δώσανε όλα. Ήταν άψογοι. Όλη τη χρονιά ήταν άψογοι και σήμερα ακόμα καλύτεροι. Τους αξίζει συγχαρητήρια και συνεχίζουμε. Φοβήθηκε σε κάποιο σημείο του αγώνα όταν το σκόρ ήταν 0-1 μέχρι το 60 περίπου? Δεν φοβήθηκα καθόλου, γιατί μόνο από την τύχη. Μόνο η τύχη θα μας στερούσε αυτό το κύπελο. Η ομάδα μας ήταν αφοσιωμένη στο παιχνίδι και ζητούσε συνεχώς τον γκολ. Και ήρθε και η ανατροπή. Η νίκη και η κατάκτηση του κυπέλου ήρθε δύσκολα. Περιμένατε ότι ο αντίπαλος ήταν πιο εύκολος, ένα πιο εύκολο αποτέλεσμα και όχι ένα 2-1 που είναι πάντα ρευστό? Ήμουνα σίγουρος για την ομάδα μου ότι θα κερδίσουμε και θα το πάρουμε εύκολα ή δύσκολα. Ήταν πολύ καλή ομάδα, τους ξέραμε όλη τη χρονιά, παίξανε πολύ καλά τα παιδιά ψυχωμένα. Εντάξει, κάνουν και πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και δικαιούνταν να είναι και αυτοί, αφού δεν ήταν η Καστοριά, να είναι φιναλίστη. Ρούλη, από εδώ και πέρα τι θα γίνει, γιατί πλέον να συνεχίζετε η προσπάθεια στον θεσμό του κυπέλου, θα αντιμετωπίσετε μία από τις ομάδες που έχουν αναδειχθεί από τη Δυτική Μακεδονία? Ναι, είναι εντάξει, είναι μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά, για το χωριό, για όλους μας είναι εμπειρία. Θα συνεχίσουμε και όπου πάει. Πιστεύω ότι είναι και η ηλικία τέτοια που η χαρά είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά είμαστε τέτοια ομάδα που πιστέψτε με, ο κάθε παίκτης κοιτούσε πρώτο και σκεφτόταν ότι η ομάδα δεν έχει κύπελο και άμα το πάρει η ομάδα θα το πάρω κι εγώ, όχι να το πάρω εγώ. Αυτή ήταν η νοοτροπία που είχαμε όλοι οι παίκτες και πιστεύω ότι δείξαμε ότι όλοι παίξαμε για να το πάρει η ομάδα και μετά να το πάρουμε εμείς ατομικά. Νικόδημε, με ανατροπή ο σημερινός τελικός, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε? Κοιτάξτε τώρα να δείτε, εγώ πιστεύω ότι στα 90 λεπτά φάνηκε ότι μία ομάδα ήταν ανώτερη από την άλλη, έτσι. Αλλά έτσι είναι και η μπάλα. Χάσαμε τρεις ευκαιρίες πολύ καλές και το φάγαμε σε μια ανύποπτη για μένα φάση. Έγινε μια σέντρα, ανεβήκαν μια φορά, φάγαμε τον γκολ. Εντάξει, έτσι είναι η μπάλα. Το σημαντικό είναι ότι δείξαμε χαρακτήρα και ότι δεν είμαστε, κατά τη γνώμη μου, μία από τις καλύτερες ομάδες του νομού. Δηλαδή δεν είναι μόνο η βαθμολογική μας. Δείξαμε χαρακτήρα σε ένα τελικό που είναι ένα παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί μέχρι το 55-60 χάναμε. Και δείξαμε ότι ήμασταν και εκεί καλύτεροι. Δεν αποθήκαμε και κερδίσαμε. Και πήραμε τον τρόπο. Περιμένετε να πάρετε πιο εύκολα την νίκη από την ομάδα του Βουγατσικού? Κοιτάξτε, η γνώμη προσωπική δικιά μου είναι ότι είτε ο αντίπαλος ονομάζεται Καλυθέα, είτε ονομάζεται μια ομάδα από τη Β' κατηγορία, είναι ένας τελικός. Ένας τελικός. Και είδατε και σήμερα, με μια φάση, ξαφνικά τα κατοικήσανε και αυτοί τις πιθανότητες που είχαν. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι πιο πολύ, δεν είναι το όνομα των ομάδων, είναι το γήπεδο ο καθρέφτης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ομόνοια Βουγατσικού. Φαίνεται ότι γίνεται μια καλή δουλειά με μικρά παιδιά. Ο κόσμος τους είναι, που τους ακολουθεί, τους αξίζει με ένα μεγάλο μπράβο. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πάλεψαμε στο γήπεδο, αλλά δυστυχώς και ευτυχώς για μας ψηφιστήκαμε εμείς νικητές του παιχνιδιού και κυπελούχοι. Για πρώτη φορά κυπελούχος ο Ηρακλής. Για πρώτη φορά και εσύ παίζεις με τα χρώματα του Ηρακλή. Εντάξει, δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό που γινόταν όλη τη βδομάδα στο χωριό της Πολυκάρπης. Διψούσαν για αυτό το τίτλο, το ήθελα πάρα πολύ και φάνηκε νομίζω με τους πανηγυρισμούς που κάνανε όλοι και οι πρόεδροι. Όταν βλέπεις τους πρόεδρους να δακρύζουν, καταλαβαίνετε πώς το ήθελε. Βασίλη, το πήρες και πέρυσι το κύπελο με την Καστοριά, φέτος πάλι με την Πολυκάρπη. Πώς είναι να κερδίζεις το τρόπο με δικό σου τέρμα? Εντάξει, είναι κάτι πολύ όμορφο. Στόχος μου είναι να πέσω όσο πιο καλά και να βοηθάω την ομάδα μου να καταφέρει τους στόχους της. Το συνέστημα που σε διακατήχε τη στιγμή που σκόραρες και έβγαλες την κλίση? Ήταν κάτι πολύ όμορφο, γιατί ήξερα ότι με το δικό μου γκολ η ομάδα μου μάλλον θα κέρδιζε, άμα δεν έβαζε η ομάδα της Ομόνιας γκολ.
Και έτσι έγινε και πήραμε το κύπελλο. Και βέβαια έπεται και συνέχεια Βασίλη Μιλιάτη στην επόμενη φάση του θεσμού. Για πρώτη φορά η Πολυκάρπη εκτός δρόμου. Συνεχίζουμε. Θα πάμε να παλέψουμε τα επόμενα τα μάτς και μέχρι που όπου φτάσουμε. Μακάρι να το πάρουμε και το επόμενο. Αισθάνομαι έντονα συναισθήματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για να πω την αλήθεια, παίζω χρόνια μπάλα στο τοπικό πρωτάθλημα εδώ της Καστοριάς και ευτύχησα να πάρω ένα τίτλο στην καριέρα μου. Και μάλιστα την ομάδα να κλείσω έτσι σιγά σιγά. Το οποίο ήταν και πρώτο. Ναι, ναι. Έχει. Κάναμε καλή πορεία και στο πρωτάθλημα. Εντάξει, ευτυχήσαμε να πάρουμε το κύπελο. Δόξα τω Θεώ. Στο αγωνιστικό κομμάτι πίστευε ότι θα κερδίζετε πιο εύκολα το βουγαδιστικό από ότι εξελίχθηκε το παιχνίδι. Πίστευα ναι, ότι λίγο πιο εύκολο θα ήταν το παιχνίδι, αλλά στάθηκε πολύ καλά η ομάδα του βουγαδιστικού. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ και εκεί στην έδρα τους που παίξαμε στο πρωτάθλημα. Αλλά παρόλα αυτά ήμασταν οι πρωταγωνιστές και πήραμε το κύπελο και νομίζω και το αξίζαμε. Η ώρα που ήσασταν στην κερκίδα, οι διάφορες πρωτότυπες ενέργειες της έψης να δώσει πανηγυρικό τόνο στον τελικό κυπέλλου. Πώς τις χαρακτηρίζεις? Ήταν πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση που έγινε εδώ πέρα με τα χορευτικά. Μαζεύτηκε πλήθος κόσμου. Πιστεύω το Καστοριανό ποδόσφαιρο διψάει για ποδόσφαιρο. Και νομίζω ήταν μια πολύ καλή τελετή. Μακή συνέχεια στο θεσμό του κυπέλλου. Η συνέχεια είναι ότι βρέξει ας κατεβάσει που λένε. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Και πιστεύω να κάνουμε κάποιες νίκες ή να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο στη συνέχεια. Δεν πιστεύω ότι έφταξε κάτι. Εντάξει, προηγηθήκαμε. Η ομάδα της Πολυκάρπης είναι πιο έμπειρη ομάδα και αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς προσπαθήσαμε. Εντάξει, ο πιο τυχερός θα κέρδιζε πιστεύω σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύετε ότι θα κοντράρατε τόσο πολύ στέση την Πολυκάρπη σήμερα στο τελικό? Ναι, ναι, το πιστεύω με αυτό. Το λέγαμε όλη τη εβδομάδα. Δηλαδή από τότε πήγαμε τελικό το λέγαμε. Εμείς ακούγαμε ότι θα φάμε 7 γκολ, θα φάμε 5, 10. Εμείς μπήκαμε να παίξουμε, προηγηθήκαμε. Εντάξει, τώρα. Και βέβαια η ομάδα σου για μία ακόμη φορά επιβεβαίωσε την πολύ καλή αγωνιστική χρονιά που διανύει φέτος. Πέμπτη στον πίνακα της βαθμολογίας στην Α κατηγορία. Ναι. Γίνεται καλή δουλειά στην ομάδα. Έχει παιδιά που ασχολούνται, τους ενδιαφέρει. Στην προπόνηση έρχονται πάρα πολλά άτομα. Πολύ καλή δουλειά, εντάξει. Και ο coach και πιστεύω του χρόνου θα πάνε ακόμη καλύτερα. Εντάξει, πρώτο σκόρερ. Ευχαριστώ την ομάδα μου πάνω απ' όλα γιατί τα γκολ μπαίνουν ομαδικά. Εντάξει, θα μπορούσα να το χαρώ παραπάνω, αλλά εντάξει.